Καλησπέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι η απόψινή μας συνάντηση σε αυτόν εδώ το χώρο, δίπλα από το μεγαλύτερο δημόσιο νοσοκομείο της χώρας, τον Ευαγγελισμό, έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι αφορά στην παρουσίαση της έκδοσης του Τμήματος Υγείας Πρόνοιας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, όπου μέσα από τα 10 άρθρα της αναδεικνύονται με εύστοχο, με επιχειρηματολογημένο τρόπο οι επιστημονικές, ιδεολογικές και πολιτικές πλευρές της αντιπαράθεσης την περίοδο της πανδημίας με ένα σύστημα που κυριολεκτικά σκοτώνει. Αφού στην πραγματικότητα ο πιο μεγάλος, ο πιο επικίνδυνος ιός είναι ο ίδιος ο καπιταλισμός. Και αυτό βέβαια δεν ισχύει μόνο για την πανδημία, ισχύει για ό,τι βιώνει ο λαός μας, για τα πάντα. Από την ακρίβεια, η οποία φυσικά δεν έπεσε από τον ουρανό, αλλά είναι συνέπεια αυτού του ίδιου καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, μέχρι τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και την εμπλοκή της χώρας μας αυτών, η οποία πλέον έχει απογειωθεί. Και αυτή η εμπλοκή στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του ΝΑΤΟ δεν μας θωρακίζει απέναντι στην επιθετικότητα της άρχουσας τάξης της Τουρκίας, όπως κοροϊδεύει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία όπως και οι προηγούμενες έχουν αναγορεύσει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το ΝΑΤΟ σε δίθεν εγγυητή της ασφάλειας ως παράγοντα σταθερότητας. Αυτούς δηλαδή όλους που κάνουν πλάτες στην επιθετικότητα της τουρκικής κυβέρνησης σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Φίλες και φίλοι, η έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας, τα άρθρα και το περιεχόμενό τους αντανακλούν όλα αυτά που βιώσαμε την περίοδο της πανδημίας. Πάμε όμως τον προβληματισμό μας πολλά βήματα ακόμα παραπέρα. Επιβεβαιώνουν τον τίτλο της έκδοσης «Πανδημία COVID-19, ο καπιταλισμός στη δύση του». Φυσικά, όταν αναφερόμαστε σε αυτή τη δύση του καπιταλισμού, έχουμε στο νου μας ένα κοινωνικο-οικονομικό σύστημα που έχει προπολούσα πίση και που η ίδια η ανάπτυξή του προϋποθέτει μόνο την ένταση της εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης και μάλιστα σε όλες τις πτυχές που καθορίζουν τους όρους της αναπαραγωγής της εργατικής της δύναμης, της ίδιας τελικά της ζωής της. Αυτό ακριβώς εκφράστηκε και την περίοδο της πανδημίας, με τις τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό, σε υποδομές, σε τεχνικά μέσα, σε υγειονομικό υλικό, στις δημόσιες μονάδες υγείας. Με διαμόρφωση των πρωτοκόλων αντιμετώπισης της πανδημίας με τέτοιο τρόπο που είχαν εμφανή τη σφραγίδα των συμφερόντων μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων προκειμένου στα διάφορα μέτρα που παίρνονταν να κυριαρχεί η περιβόητη και γνωστή πλέον σε όλους μας αυτά τα 2,5 χρόνια η περιβόητη ατομική ευθύνη. Και στην κρατική ευθύνη φυσικά να κυριαρχεί η προστασία της καπιταλιστικής οικονομίας, της κερδοφορίας των λίγων. Κατά τη γνώμη του ΚΚΕ, οι ελλείψεις σε κλίνες, για παράδειγμα ΜΕΘ, οι ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, η αποψηλωμένη δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δεν αποτελούν κάποια επιμέρους προβληματάκια ανικανότητας κάποιων να σχεδιάσουν το σύστημα υγείας. Όχι ότι δεν υπάρχουν και τέτοιες πλευρές. Δεν είναι όμως οι κύριες, ούτε οπωσδήποτε είναι η αιτία του προβλήματος. Άλλωστε, εάν ήταν κυρίως
τέτοιου είδους χαρακτήρα προβλήματα δεν μπορεί. Τόσες κυβερνήσεις εναλλάχθηκαν, τόσοι υπουργοί άλλαξαν. Φιλελεύθερες κυβερνήσεις, σοσιαλδημοκρατικές, αυτοαποκαλούμενες αριστερές, αυτοδύναμες κυβερνήσεις, μονοκομματικές, συνεργασίας πολλών κομμάτων, τεχνοκρατών επίσης. Κανείς δεν βρέθηκε έστω στοιχειοδός ικανός να λύσει κάποια τέτοια προβλήματα. Εξάλλου, οι ίδιες υποτίθεται ιδιομορφίες έβαλαν τη σφραγίδα τους και σε άλλα, σε όλα τα καπιταλιστικά κράτη, με τα λεγόμενα προηγμένα συστήματα υγείας. Μάλιστα, αυτά τα κράτη, οι διεκδικητές του ρόλου του σωτήρα του λαού, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και με τα διάφορα βέβαια εξαπτέρυγά τους κάθε φορά, τα θεωρούν και πρότυπο μάλιστα και θέλουν τα συστήματά τους να τα εφαρμόσουν πλήρως και στην Ελλάδα. Όμως, οι ιδιομορφίες που επαναλαμβάνονται δεν είναι πλέον ιδιομορφίες, είναι ο κανόνας. Στην έκδοση του Τμήματος Υγείας Πρόνοιας αξιοποιούνται πάρα πολλά στοιχεία από την Ευρώπη και διεθνώς που επιβεβαιώνουν αυτόν τον κανόνα. Κυρίως επιβεβαιώνεται η εκτίμηση και το συμπέρασμα ότι κάθε πτυχή των προβλημάτων που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, την πρόληψη αλλά και με την περίθαλψη, τα οποία αναδείχθηκαν με εκοφαντικό τρόπο την περίοδο της πανδημίας και τα οποία βεβαίως υπήρχαν οπωσδήποτε και πριν από αυτήν, είναι η έκφραση αυτής ακριβώς της ανάπτυξης που έχει ως κριτήριο την ανταγωνιστικότητα, το καπιταλιστικό κέρδος, πράγμα που είναι κάθετα αντίθετο με τις πραγματικές, κοινωνικές, σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Νομίζουμε ότι μέσα από τη διαφορετική θεματολογία των άρθρων της έκδοσης επιβεβαιώνεται αυτό ακριβώς το συμπέρασμα. Θεωρούμε ότι αποτελεί μέγιστη συμβολή προς τις λαϊκές δυνάμεις του τόπου, προκειμένου οι προβληματισμοί, η υπαρκτή αγανάκτηση, η αναζήτηση επίσης λύσεων, η οργάνωση της λαϊκής πάλης να αποκτούν την πηξίδα τους, η οποία σταθερά πρέπει να δείχνει και ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος. Να φωτίζουν δηλαδή τι πρέπει να φύγει από τη μέση, προκειμένου να αντιστοιχηθούν αυτές οι σύγχρονες ανάγκες του λαού στην πρόληψη, στη θεραπεία, την αποκατάσταση, με τις τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα στην επιστήμη, στην τεχνολογία, με την ουσιαστική και πλήρη αξιοποίηση του πολυάριθμου υγειονομικού προσωπικού όλων των κλάδων και όλων των ειδικοτήτων. Η κυβέρνηση και τα αστικά κόμματα, με ελάχιστες επιμέρους διαφορές μεταξύ τους, προβάλλουν ως λύση την ενίσχυση των κανόνων της αγοράς στο σύστημα υγείας. Πρόκειται δηλαδή για όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία διαμόρφωσαν από τη μια μεριά αυτό το δημόσιο, το σημερινό άθλιο σύστημα υγείας και από την άλλη διαμόρφωσαν ένα εύρωστο ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα υγείας. Το μόνο που επιβεβαιώνουν, που δείχνουν όλα αυτά, είναι ακριβώς το μέγεθος του σαπίσματος αυτού του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης. Δείχνουν τα ίδια τα πεπερασμένα όρια του όσα να αφορά στη λαϊκή υγεία, αφού ο σκοπός της παραγωγής, δηλαδή το κέρδος, απαιτεί φθηνότερη εργατική δύναμη. Και ακριβώς γι' αυτό όλες οι εργασίες για την προστασία της, για την αναπαραγωγή της, θεωρούνται κόστος που πρέπει να συμπιέζεται όλο και περισσότερο στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Έτσι εξηγούνται βέβαια και ορισμένες αντιθέσεις ή αντιφάσεις. Όπως παραδείγματος χάρη, σε μια περίοδο κατά την οποία
η νέα τεχνολογία σε συνδυασμό με το πολυάριθμο και έμπειρο υγειονομικό προσωπικό θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την καταγραφή των ιδιαίτερων αναγκών του πληθυσμού, για την παροχή των αναγκαίων παροχών στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, φτάνουμε στο σημείο σήμερα να είναι ζητούμενο ακόμα και ένα ιατρικό ραντεβού. Όλοι γνωρίζουμε ότι για την ανάπτυξη του σημερινού συστήματος υγείας, οι αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις τομές, οι οποίες εφαρμόστηκαν από όλες διαχρονικά τις κυβερνήσεις που πέρασαν από αυτό εδώ τον τόπο, είχαν ως κριτήριο τη μείωση του κόστους, όπως το λένε, της λαϊκής υγείας και την ενίσχυση της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας. Αυτό τον καημό υπηρέτησαν μέτρα όπως για τον έλεγχο της σπατάλης, για την αύξηση της παραγωγικότητας, για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στην υγεία και άλλα αντίστοιχα. Λες και οι εργαζόμενοι που παράγουν όλο τον πλούτο της χώρας και δικαιούνται να τους επιστρέφεται ένα μέρος του πίσω με τη μορφή της παροχής υπηρεσιών υγείας, κοστίζουν. Πρόκειται πραγματικά για πλήρη διαστροφή της ίδιας της πραγματικότητας. Αυτά τα κριτήρια αποτελούσαν την προμετωπίδα όλων των βασικών νόμων που πέρασαν από τη Βουλή, από όλες τις κυβερνήσεις που κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο. Λες και τα είχε γράψει μάλιστα, θα έλεγα, το ίδιο χέρι. Πρόσφατο κατόρθωμα αποτελούν τα μέτρα της κυβέρνησης για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τον ΕΟΠΗ. Ουσιαστικά πρόκειται για μεταρρυθμίσεις των μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που και αυτές αποτελούσαν μεταρρυθμίσεις των μεταρρυθμίσεων της προηγούμενης κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και πάει λέγοντας. Έχουν πλέον τέτοιες ομοιότητες στη στρατηγική τους και στο ζήτημα της υγείας, που θα ήταν αρκετά δύσκολο να βρει κάποιος τις διαφορές μεταξύ τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ του θα λογαριαστούμε μετά, ο ΣΥΡΙΖΑ της Εθνικής Συνεννόησης υποτίθεται, του Υπουργού Υγείας Κοινής Αποδοχής, πρόσφατα παρουσίασε τις θέσεις του για την υγεία. Στο διατάφτα όμως, ουδέν νεότερον από αυτά που επανγέλλεται και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εκτός από την προβολή της ανάγκης αλλαγής της κυβέρνησης για να υλοποιηθούν, όπως λέει, με μεγαλύτερη ικανότητα αυτά που πράττει με ανικανότητα η σημερινή κυβέρνηση. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, όλους τους έχει πιάσει ο πόνος, ο καημός για τη σπατάλη, τον ανορθολογισμό, όπως τον λένε. Μου το λέγανε και πρόσφατα την προηγούμενη Παρασκευή στο ΑΧΕΠΑ που είχα πάει η διοίκηση. Όμως ποιο είναι το πραγματικό περιεχόμενο αυτών των ενιών, αν αναλογιστούμε τις σύγχρονες δυνατότητες. Αλήθεια, δεν είναι σπατάλη το γεγονός ότι σήμερα ένα υψηλά εξειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό δεν αξιοποιείται, υποαξιοποιείται, να το πω με έναν τέτοιο νεολογισμό, ότι οι δυνατότητες των παρεχόμενων υπηρεσιών φιλτράρονται με κριτήριο το κόστος όφελος και γι' αυτό τμήματα του λαού μας δεν έχουν καθόλου, ούτε είχαν υποτυπώδες υπηρεσίες όλα αυτά τα χρόνια και βρίσκονται μακριά από τις πραγματικές ανάγκες τους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας απαντάει με την επιστημονική σχεδιασμένη ανάπτυξη του δημόσιου συστήματος υγείας, όπου η εκπαίδευση του αναγκαίου αριθμού υγειονομικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, η κατανομή τους σε όλες τις μονάδες υγείας, θα εξασφαλίζει και την αξιοποίηση όλων. Δεν είναι ο ορισμός του ανορθολογισμού η πολιτική της κυβέρνησης
και των άλλων αστικών κομμάτων, τη μια να επικαλούνται τον πληθωρισμό των γιατρών και την άλλη να μιλάνε για την έλλειψή τους. Τώρα τελευταία μάλιστα ανακάλυψαν ότι δεν υπάρχει και επαρκής αριθμός αναισθησιολόγων για τη λειτουργία των χειρουργείων. Όμως αυτά είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης στον ίδιο τον καπιταλισμό που έχει κριτήριο το κέρδος και το λιγότερο δυνατό κόστος για το κράτος και για τους επιχειρηματικούς ομίλους των λαϊκών αναγκών. Τι είναι τελικά ορθολογικό και παραγωγικό? Η κρατική πολιτική που μετράει τα νοσηλευτικά κρεβάτια και τα κρεβάτια μεθ σαν κλίνες ξενοδοχειακής μονάδας με το κριτήριο του ποσοστού πληρότητας? Ή αυτό που λέει η κοινή λογική, ότι στους συγκεκριμένους τομείς πάντα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη εφεδρείας σε υποδομές, σε προσωπικό, αφού είναι γνωστό και αναμενόμενο σε πολύ μεγάλο βαθμό να βρεθείς σε έκτακτες συνθήκες, σε ανάγκες μαζικού χαρακτήρα. Θέτουμε αυτά τα ζητήματα διότι η ίδια η πανδημία τα ανέδειξε. Πρέπει, κατά τη γνώμη μας, η υγειονομική πριν απ' όλα, αλλά και συνολικά ο ελληνικός λαός που τον αφορά η υγεία και η ζωή του, με αφορμή την έκδοση αυτή, να προχωρήσουν παραπέρα στον προβληματισμό τους, στη στάση τους συνολικά, αλλά και στην καθημερινή τους δράση. Μέσα στην καθημερινή πάλι, για να προσληφθεί προσωπικό, να διευρυνθούν οι δωρεάν παροχές στο λαό, να αυξηθεί η χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, το ΚΚΕ χαράζει ένα δρόμο ανάπτυξης που θα αντιμετωπίζει τη λαϊκή υγεία ως καθολικό και δωρεάν δικαίωμα εξασφαλισμένο από μια εργατική λαϊκή διακυβέρνηση και το κράτος της. Στη λαϊκή συσπήρωση με το ΚΚΕ για την προστασία της υγείας, στην αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ για ένα σύστημα χωρίς καμιά επιχειρηματική δράση, ο λαός θα μπορεί να αντιμετωπίσει τις τακτικές και τις έκτακτες ανάγκες του με όλα τα διαθέσιμα μέσα. Και η υγειονομική θα είναι απελευθερωμένη από τις σημερινές περιοριστικές δεσμεύσεις της αντιλαϊκής πολιτικής. Να μου επιτρέψετε να προσπαθήσω να το πω αυτό κάπως με την ιατρική ορολογία. Αυτό που απαιτείται σήμερα είναι μαζί με τις συμπτωματικές θεραπείες να αντιμετωπιστεί η αιτία και να χορηγηθεί η θεραπεία ώστε να εκριζωθεί η βαθιά, η βασική πανδημική ασθένεια της εποχής. Ο πιο επικίνδυνος ιός που λέγαμε στην αρχή, που έχει το όνομα καπιταλισμός. Σε αυτή την κατεύθυνση νομίζω πως η συγκεκριμένη έκδοση βοηθάει και αξίζει να διαβαστεί από όλους τους υγειονομικούς, από τους επιστήμονες, αλλά και από κάθε λαϊκό άνθρωπο που προβληματίζεται, που ψάχνει, που ψάχνεται. Σε τελευταία ανάλυση, η επιστήμη μπορεί να νικήσει τον ανορθολογισμό, τον σκοταδισμό που μας κατακλείζουν και τη μήτρα όλων αυτών, δηλαδή την καπιταλιστική εκμετάλλευση και βαρβαρότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη αγωνιστική σε όλους και όλες.